Καλημέρα, όμορφη μου αγάπη. Καλημέρα, γλυκέ μου άγγελε. Εσύ είσαι. Πού είναι, δεν είναι εδώ? Όχι. Ρε Διονύση, δεν ξέρω πια τι να κάνω. Την καλοπιάνω διαρκώς. Από τότε που έχει μπει στο μήνα της, αλλάζει διάθεση από στιγμή σε στιγμή. Τη βλέπεις, το ένα λεπτό γελάει και αμέσως μετά κλαίει. Πάντα έτσι ήτανε. Ε, όχι. Έχει παραγίνει πια. Όχι, έχεις δίκιο. Είναι χειρότερα και από τότε που η Πολέτα έκοψε τα γλυκά. Τι, πότε έκοψε τα γλυκά η Πολέτα? Προ μιας εβδομάδας, για μισή ώρα. Ήταν το χειρότερο μισάωρο της ζωής μου. Α, εδώ μου είσαστε, πουλάκια μου. Τι έγινε, μου κρύβεστε. Όχι. Α, εντάξει, νόμιζα. Έχω μία έκπληξη για το αγοράκι μας που θα πάει στο γυμνάσιο. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε. Χιλιάδες παιδιά θα πάνε φέτος στο γυμνάσιο. Όταν λέω έκπληξη, εννοώ την τούρτα. Η γέμιση είναι με λευκή σοκολάτα. Ο γιος μου θα πάει γυμνάσιο. Πώς περνάει ο καιρός. Θυμάμαι την εποχή που πήγαινα εγώ γυμνάσιο. Ήταν η εποχή που εγώ άρχισα τις δίαιτες. Μέρη, απόψε λέω να κάνω σολομό. Αχ, όχι. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, σολομό. Γιατί? Γιατί οι καημένοι σολομοί περνούν ολόκληρη τη ζωή τους κολυμπώντας σε θάλασσες και ωκεανούς αντίθετα στο ρεύμα για να καταλήξουν στην κατσαρόλα σου. Μα λέγανε να τον κάνω στη σχάρα. Με σάλτσα σαβόρ. Ναι, και γαρνιτούρα βραστά λαχανικά. Ωραία, ωραία. Γρήγορα, γρήγορα. Μην αργείς. Θέλω να κλάψω. Θέλω να κλάψω. Και δεν μπορώ. Για ποιο ψάρι αυτή τη φορά? Για το αγοράκι μας που μεγάλωσε και θα πάει στο γυμνάσιο. Ποιος έβαλε το δάχτυλό του μέσα στην τούρτα, εσύ! Καλά, ντε, μην το κάνετε και θέμα. Να φεύγω, εγώ πάω για δουλειά. Αγάπη μου, πριν φύγω όμως ήθελα να σου πω ότι σήμερα είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μόνο σήμερα? Όχι, όχι, κάθε μέρα, αλλά ειδικά σήμερα, πώς θα το πω, λάμπεις. Αλήθεια? Είσαι τόσο φρέσκια, τόσο δροσερή για 29 χρονών. Δεν τα έχω κλείσει ακόμα. Και αυτό το δερματάκι σου, οχ, είναι. Πώς να το πω. Μόλις το τσιμπάς, αμέσως επανέρχεται. Σε λαστιχάκι. Σε λατρεύω. Αχ, δεν είναι υπέροχος. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Και είμαι τόσο πολύ υπερήφανη που ο γιος μου θα πάει στο γυμνάσιο. Θα γίνει ένας σπουδαίος επιστήμονας και θα μιλάει τρεις γλώσσες. Αγοράκι μου, εσύ. Κάτι ήθελα να σου πω. Πες μου, αγάπη μου, τι είναι? Λέω να σταματήσω και τα γερμανικά και τα γαλλικά. Γιατί, Φίβο μου, γιατί, αγάπη μου, εσύ δεν μου έλεγες ότι θέλεις να μπεις στο διπλωματικό σώμα? Δεν αντέχω. Το γυμνάσιο έχει πολύ διάβασμα. Μαζί αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, κιθάρα και πληροφορική. Δεν θα τα βγάλω πέρα. Και η πυγμαχία? Τι μου τη θύμισες αυτήν? Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου. Άμα δεν θέλεις να μάθεις γερμανικά και γαλλικά, εγώ δεν πρόκειται να σε πιέσω. Εξάλλου, οι περισσότεροι από το σώμα μου δεν ξέρουν ούτε μία ξένη γλώσσα. Γιατί μήπως ξέρουν τη μητρική τους? Τσάτρα πάτρα. Δηλαδή δεν έχεις θυμώσει μαζί μου? Όχι, αγάπη μου, όχι. Έλα να τσακίσουμε την τούρτα. Θα σου βάλω το μεγαλύτερο κομμάτι. Μα δεν θέλω. Όχι, γιατί? Σου αξίζει. Το μεγαλύτερο κομμάτι αξίζει στο τεμπελόσκυλο που δεν θέλει να μάθει γαλλικά και γερμανικά. Καλή όρεξη. Γεια σου, Μέρη. Άντιο, Μέρη. Αγάπη μου, και μην είναι ήσυχη. Αυτό το μαλλί θα σου κρατήσει τρεις εβδομάδες. Τρελαίνομαι να μου κάνουν μανικιούρ. Κι εγώ. Γιατί όσο να πεις, το βαμμένο νύχι σου δίνει μια φινέτσα, μια αρχοντιά. Ανούλα, δώσ' μου σε παρακαλώ αυτό το περιοδικό. Δεν μπορώ να το πιάσω γιατί δεν έχω στεγνώσει ακόμη τα νύχια μου. Ω, Φίβο μου, πώς από εδώ? Ήρθα με την Αταλία. Είναι έξω και ψάχνει να παρκάρει. Είπα στην Αταλία να έρθει να μας πάρει. Γιατί πώς θα οδηγήσουμε με βαμμένα νύχια? Άλλο πάλι και τούτο. Καλά, πώς είναι δυνατόν και μου ξέβαψε το ένα μου χέρι?
Λες να είναι θαύμα. Σίγουρα, εγώ μου είναι σημάδι από Θεό. Χειρότερα. Ξέρεις, Μέρη, θέλω τι πράγμα. Τώρα που θα γυρίσουμε σπίτι. Αχ, φίβο μου, δεν σε ακούω, δεν σε ακούω. Πιο δυνατά. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο. Τι? Όταν θα γυρίσουμε σπίτι, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πω στον μπαμπά ότι θα σταματήσω τα γαλλικά και τα γερμανικά. Αχ, το ξέρω, φίβο μου. Γι' αυτό ήρθα για γενικό ρεκτιφιέ. Θέλω να είμαι κουκλάρα όταν θα του πω τα φρικτά νέα. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να τρέχω να κρυφτώ όπως παλιά. Καλώς το παλικάρι μας. Γεια σας. Ήρθες για πολέπιση. Τι είναι αυτό, θα μ' αρέσει. Θα σου ξύσουν το δέρμα από το πρόσωπο. Τι δηλαδή, θα μ' αγγίξουν. Ναι, γι' αυτό ήρθα. Ωραία. Έλα να σε πάω στο Κατερινάκι, έλα. Τι ηλίθια που είμαι! Γιατί βρε γογούλη μου, τι έκανες πάλι? Ακούμπησα με τα νύχια μου το πρόσωπό μου και απασαλήφθηκα. Δεν είμαι πάρα πολύ ηλίθια! Κατέριψες το ατομικό σου ρεκόρ. Την επόμενη φορά τουλάχιστον πες μου να τα βάψω στο χρώμα του δέρματος. Τι γίνεται, κορίτσια? Καλώς το Ναταλάκι μας! Πώς νιώθεις τώρα που είσαι ραβωνιασμένη? Μεγάλη ευθύνη. Ξαφνικά νιώσω την ανάγκη να έρθω για λούσιμο, χτένισμα, χαλάω, απείλη. Πάντα τα ανέμελα χρόνια. Καλωσόρισες στο κλαμπ των δεσμευμένων. Λέω να βάλω extensions, θα μου πηγαίνουν. Τι να σου πω, Ναταλάκι μου, αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Γιατί δεν ρωτάς καλύτερα το Μιχαλάκι? Αφού μου έχεις πει να μην το ρωτάω. Όταν παντρευτείτε. Ακόμα είστε ραβωνιασμένη. Ναταλία, δεν με προσέχεις την ώρα του μαθήματος. Καλά, συγγνώμη. Πάω να του τηλεφωνήσω. Έχω μισή ώρα break. Θέλει καμιά να της πω τον καφέ? Έχω πιει τσάι. Καλή και το τσάι, το λέω. Φέρ το εδώ. Συγγνώμη κιόλας, Λίτσα μου, αλλά από πότε έγινες και καφετζού? Εσύ από πότε μου κάνεις έλεγχο? Με συγχωρείς, δεν ήξερα ότι έχεις και τέτοιες ικανότητες. Έχω το κληρονομικό χάρισμα, σε χαλάει? Όχι καλέ, κάνε τη δουλειά σου. Αφήστε τις κουβέντες τώρα, γιατί εγώ έχω αγωνία. Για πες μου, τι βλέπεις? Άμα μου αφήσει ανακρίτρια από εδώ. Λοιπόν, αρχικά βλέπω ένα κομματάκι μπισκότο. Και το ψάχνα. Σε βλέπω, ζευγαράκι, με έναν πολύ καψούρι για πάρτι σου. Θα τρελαθώ. Και βλέπω και Στέφανα γάμου. Θα αποτρελαθώ. Ποιος είναι αυτός? Από Φι αρχίζει το όνομά του. Φι. Φι, όπως λέμε, φαρμακοποιός. Αχ, γογούλη μου, το φαρμακοποιός δεν είναι όνομα. Καλέ και το φαρμακοποιό Φαν τον λένε. Τώρα που το λες, προχτές που είχαμε πάει στο φαρμακείο, είχε καρφωθεί πάνω σου. Το πρόσεξες κι εσύ, ε? Ναι, αλλά νόμιζα ότι κοιτούσε την πατονέτα που είχες φινώσει μες στο αυτί σου. Δικαιολογία γύρευε. Καλά λες. Αυτός φαίνεται να είναι πολύ καψούρης. Βλέπω επίσης μία σπιταρόνα. Έχει ένα φέρετο στην κερατέα. Και πάρα πολλά παιδιά. Ιησούς Χριστός. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, γογούλη μου, επιτέλους θα κάνει σεξ. Ωραία. Φτάνει, τα βρήκες όλα στη γογό. Για πες τίποτα και σε μένα. Λοιπόν, εμένα τώρα, το κληρονομικό μου χάρισμα μου λέει ότι εσύ έχεις ήδη κάνει σεξ. Εσένα περίμενα να μου το πεις. Λοιπόν, πάρε αυτό και λέγε. Τι είναι αυτό, καλέ, δεν λέω σόδες. Τι με πέρασες, για κανένα τσαρλατάνο? Καλά, ντε, μη βαράς. Άνοιξε την παλάμη σου. Για να δούμε, λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Σε βλέπω πολύ ευτυχισμένη με τρία μωρά. Τρία? Πότε γίνανε τρία? Όχι, γράψε λάθος. Κάντα δύο. Και είστε ευτυχισμένοι και όλα πάνε μια χαρά. Οχ! Οχ! Τι σημαίνει οχ? Κάνε την καρδιά σου πέτρα. Γιατί, Λίτσα μου, τι βλέπεις? Τον άντρα σου στο κρεβάτι μίας τσαχπίνας μελαχρινής με καλλίγραμμες γάμπες. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν εννοώ εσένα. Τι δουλειά έχει ο άντρας μου με μια άλλη τσαχπίνα μελαχρινή με καλλίγραμμες γάμπες? Και τσακίρικο βλέμμα. Στο Ηράκλειο είναι το κρεβάτι. Εμείς, Λίτσα μου, μένουμε στο ψυχικό. Το Ηράκλειο Κρήτης εννοώ. Τι δουλειά έχει ο Άρης μου στο Ηράκλειο Κρήτης? Δεν ξέρω. Εγώ εκεί τον βλέπω. Μεγάλη φουρτούνα σε περιμένει. Τι βλέπεις? Εσένα στο κρεβάτι να πονάς. Υγιένα θα είναι. Αμαύρε, Λίτσα μου, τίποτα καλό δεν βλέπεις αυτό το χέρι. Πόσαμε. Το δέρμα σου. Μόλις το τραβήξεις, επανέρχεται αμέσως. Σαν λαστιχάκι. Δεν έχω πάει σε πιο βαρετά βαφτίσια. Βαφτίσια Τίνος.
Αχ, δεν σε καλέσανε. Σήμερα βαφτίζουνε τα δίδυμα της Μέρης. Κυρία Ρίτσα, ναι. Τα βαφτίσια θα αργήσουνε για μερικούς μήνες. Γιατί? Για τεχνικούς λόγους. Σοβαρά? Τέλος πάντων, μπορώ τουλάχιστον να δω τα μωρά. Αχ, Παναγία μου, δεν το πιστεύω. Για να σε δω, για να σε δω καλά. Περπάτησες κιόλας. Πω. Και σου πήρα, για δες, σου πήρα μια φορμίτσα. Αχ, δεν σου κάνει. Άσε, θα την αλλάξω. Θα μου σαλέψει. Αχ, τι θα κάνω, Διονύση μου, πώς θα μάθω για ποια με εγκαταλείπει ο Άρης. Ηρέμησε, δεν σε εγκαταλείπει ο Άρης. Πώς θα ηρεμήσω, αφού η κομμόντρια μου το είπε καθαρά και εξάστερα, μου την περιέγραψε με λεπτομέρειες. Ναι, αλλά την πιο βασική λεπτομέρεια δεν την περιέγραψε. Όπως ποια? Το όνομά της. Έχεις δίκιο. Πάω να τη ρωτήσω. Πού να τη βρω όμως, αφού δεν είναι πια στο κομμωτήριο, την απέλυσαν. Γιατί? Διότι προέβλεψε ότι θα λείπαν από το ταμείο 138 ευρώ. Δεν προέβλεψε όμως ότι θα ψάχνανε την τσάντα της. Γιατί, Θεέ μου, γιατί θα με εγκαταλείψει ο άντρας μου, γιατί. Ηρέμησε, δεν σε εγκαταλείπει ο άντρας σου. Αφού δεν σε εγκατέλειψε να γνώρισε τη μητέρα σου, δεν κινδυνεύεις πια. Εξάλλου σου είπε για Ηράκλειο Κρήτης. Τι δουλειά έχει ο Άρης εκεί? Έχεις δίκιο, Βρενιόνι, έχεις δίκιο. Τζάμπα πανικοβάλλομαι. Α, έχω καταπληκτικά νέα. Εγκρίθηκε το καινούριο μου σύριαλ. Ουάου, μπράβο αγάπη μου. Θα ανακοινωθεί επίσημα αύριο στο Ηράκλειο, όπου θα γίνουν και τα γυρίσματα. Όταν λες Ηράκλειο, εννοείς Κρητής. Ναι. Να το και το Ηράκλειο. Αγάπη μου, θα λείψω μόνο 2 μέρες. Σε παρακαλώ. Μη με εγκαταλείπεις. Αγάπη μου. Σκέψου τα δίδυμα. Ρώμη, τι είναι αυτά που λες. Δεν θα σε εγκαταλείψω, αγάπη μου. Εγώ σε αγαπάω. Λοιπόν, θα σου τηλεφωνήσω μόλις φτάσω, εντάξει. Λοιπόν, άντε. Αντίο. Γεια σου, Διονύση. Καλό ταξίδι. Τα δεις, Διονύση μου, θα γίνουν ακριβώς όπως μου τα είπε η Σόδα. Θα βρει καταφύγιο στο πλάι μια σεξι κριτικιάς. Ηρέμησε. Μπορεί να έπεσε μέσα η κομμότηρα γιατί εγώ, αλλά για την Άρη δεν έχεις να φοβάσει τίποτα. Ποια κριτικιά θα τολμήσει να τον πλησιάσει όταν θα είναι νύχτα μέρα με τη... Άρη, πήρες τη βαλίτσα μου. Σμαράγδα. Δεν το χωράει το μυαλό μου να με παρατήσει γι' αυτόν. Εμένα αυτό που δεν χωράει το μυαλό μου είναι πώς αυτός θα παρατήσει εμένα για αυτήν. Το διαισθανόμουν. Δεν θα κρατήσει πολύ το όνειρο. Πάνω που την είχα κατακτήσει, πάνω που την είχα βάλει στην αγκαλιά μου, με την άρπαξε αυτό. Εντάξει, είπαμε, δεν είμαι και καμιά κούκλα. Αλλά δεν είμαι και για πέταμα, ε. Ε, λέω. Όχι, δεν είσαι και πέταμα. Τι παραπάνω της βρήκε? Κοίτα, κάτι υποπτεύομαι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Πάντως, δεν με ενδιαφέρει, Νιόνιο, τι υποπτεύεσαι. Δεν με ενδιαφέρει τι υποπτεύεσαι. Εγώ με σταυρωμένα τα χέρια δεν κάθομαι. Δηλαδή, τι θα κάνεις? Έχει βραδινή πτήση και Ηράκλειο. Κοίτα, Μερούλα, αυτά είναι γελία. Λόγω της εγκυμοσύνης έχουν τρελαθεί οι ορμόνες σου και αλλάζει διάθεση από λεπτό σε λεπτό. Συν το ότι έχεις πριστεί, συν η δυσκυλιότητα. Θεέ μου, έχεις δίκιο. Θα σε παρατήσει για αυτήν. Θα έρθεις μαζί μου στο Ηράκλειο. Φύγαμε. Θα βάλω κάτι πάρα πολύ κομψό για να είμαι πιο όμορφος από αυτόν. Τι θα βάλεις? Το καλό του το κουστούμι. Και εγώ πρέπει να βάλω κάτι που να μου καλύπτει την κοιλιά και να μου τονίζει το στήθος. Την κουρτίνα του σαλονιού. Προχώρα. Το γλυκούλης μου. Τι ηλίθεια είμαι και κάθομαι και πιστεύω το Διονύση. Τι ηλίθεια. Αγάπη μου. Αλλάξαμε δωμάτια. Το σκυλί ήθελε θέα στη θάλασσα. Ναι, καλά, σε πίστεψα. Είχα μια σκασίλα να με πιστέψει. Και πού είναι τώρα το σκυλάκι? Τον άφησε στο δωμάτιο του Άρη. Δεν ξέρει την πλάση είναι το βρωμόσκυλο. Και γιατί το πήρε τότε μαζί σου? Αφού είναι μωράκι μου. Δεν το πιστεύω. Εμένα η καφετζού μου είπε ότι ο Άρης θα με κεράτωνε με μία μελαχρινή, με καλή γραμμές γάμπες
και τσακίρικο βλέμμα. Με το δίκιο σου σκέφτηκες εμένα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πέρα του ότι πέταξε 700 χιλιόμετρα για να βρεθώ στο ίδιο κρεβάτι μαζί σου. Άκου φτωχή μου, Μερούλα. Σε καταλαβαίνω που δεν εμπιστεύεσαι τον Άρη όταν είναι μαζί μου. Μετά από τόσα χρόνια φλερτ και πειράγματα και βρόστιχα υπονοούμενα. Τι. Αλλά τελικά κατάλαβες το και αργά ότι δεν έχει καμία ελπίδα να με κερδίσει. Να υποθέσω ότι στο μίνι μπαρ έχει μείνει μόνο νεράκι. Τα άλλα τα έχεις πιει όλα. Μέρι, για να τελειώνουμε. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς από μένα. Βρήκα τον άντρα της ζωής μου. Και είμαι απόλυτα ικανοποιημένη καθημερινά και τρεις φορές την ημέρα. Σε όλη μου τη ζωή έψαχνα έναν υπηρέτη. Και όπως ξέρεις, ο Διονύσης είναι γεννημένος υπηρέτης. Κάποια χρειάζεται επιγόντως αποτρίχωση. Πάρ' το ξερό από εκεί. Τρεις ώρες μακριά μου και είδου που κατάντησες. Συγγνώμη, τι ζητάτε εσείς δύο εδώ πέρα? Η καφετζού μου σε είδε στο Ηράκλειο Κρήτης, στο κρεβάτι μιας σαχπίνας μελαχρινής με καλλίγραμμες γάμπες και τσακίρικο βλέμμα. Ω, Θεέ μου. Αλλάξανε δωμάτια. Και βρέθηκε στο κρεβάτι της. Αυτό εννοούσε. Μήπως εννοούσε το Διονύση? Στα αλήθεια πιστεύεις ότι έχω καλή γραμμές γάμπες? Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Καλά, καλά, θα φύγω. Και να σου πω, να κόβουμε και τα νύχια μας που και που. Τι κάνεις, αγαπούλα μου? Καλά, εσύ? Δεν είναι τρομερό το Ηράκλειο? Μα καλά. Μπήκε στο αεροπλάνο με την κοιλιά στο στόμα. Μόνο και μόνο γιατί μια βλαμμένη καφετζού σου είπε ότι θα σε απατήσω στο Ηράκλειο. Δεν ήταν απλή καφετζού, ήταν καφετζού κομμότρια. Μέρη, σοβαρέψου. Ναι, αλλά δεν έπαιζε και τελείως έξω. Τελικά βρέθηκε στο κρεβάτι αυτή που περιέγραψε. Ναι, αλλά χωρίς αυτήν. Ναι, αλλά δεν μπορεί και να τα βρει όλα σε μια σόδα. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, αγαπούλα μου, η καφετζού μπορεί να έκανε λάθος, αλλά. Εάν έπεφτε στο δρόμο σου μία τέτοια καλλίγραμμη μελαχρινή, εσύ θα δεχόσουν να πας μαζί της? Ή θα της έλεγες ότι είσαι τρελά ερωτευμένος με τη χοντρή και τρελή γυναικούλα σου? Μα και βέβαια αυτό θα της έλεγα. Ώστε θα με έλεγες τρελή και χοντρή, Θα μπορούσες τουλάχιστον να με πεις απλώς έγκυο. Δηλαδή πρέπει, σώνει και καλά, να χρησιμοποιήσεις τη λέξη χοντρή. Αφού στην πραγματικότητα δεν είμαι χοντρή. Δύο μωρά κουβαλάω μέσα μου. Έλεος. Θεέ μου, έλεος. Γεια σου, μπαμπά. Καλώς το αγόρι μου. Θυμάσαι όταν ήσουν στην ηλικία μου, πήγαινες γυμνάσιο, πόσο κουραζόσουν με τις ξένες γλώσσες? Όχι. Σε αυτό διαφέρουμε. Φίβο, προσπαθείς να μου πεις με τρόπο ότι δεν θες να μάθεις ξένες γλώσσες? Αγγλικά. Και αργότερα θα ξεκινήσω και τις άλλες. Αργότερα, πότε αργότερα? Μετά το στρατό. Φίβο, στην οικογένειά μας κανείς μας δεν υπήρξε ποτέ τεμπέλης. Θα συνεχίσεις τις ξένες γλώσσες σου κανονικά. Αφού δεν θα τα καταφέρω. Ούτε να το σκέφτεσαι. Εσένα τι σου είπε ο πατέρας σου όταν του είπες ότι ήθελες να ασχοληθείς με το θέατρο? Ούτε να το σκέφτεσαι. Και εσύ τι έκανες, τον άκουσες? Φίβο, εγώ και γλώσσες είχα μάθει και στο πανεπιστήμιο είχα πάει και ήμουν και σε μια άλλη ηλικία. Δεν υπάρχει σύγκριση. Τι πάθατε, γιατί φωνάζετε? Το ήξερες εσύ ότι ο γιος σου θέλει να σταματήσει τις ξένες γλώσσες? Όχι. Πρώτη φορά το ακούω και πέφτω από τα σύννεφα. Αφού στο είχα πει. Εμένα, πότε, μη χειρότερα. Ακούσε εκεί. Έλα βρε αγάπη μου, έλα να το κουβεντιάσουμε. Το ξέρω ότι έχεις αναστατωθεί, αλλά σκέψου, είναι ένα μικρό παιδί και εμείς τον προετοιμάζουμε λες και θα γίνει πρωθυπουργός. Σχολείο, ξένες γλώσσες, κιθάρα, πυγμαχία. Χρειάζεται εφόδια. Το ξέρω και συμφωνώ, αλλά τι θα κάνουμε με το ζόρι να τον πιέσουμε, δηλαδή τι θέλεις, όταν μεγαλώσει να έχει παιδικά τραύματα? Ναι. Έλα βρε αγαπούλα μου. Δεν θέλω να κάνει λάθη στη ζωή του. Άστο να κάνει και κανένα λάθος, να αρχίσει να μαθαίνει από τα λάθη του. Θυμάσαι πόσοι σου έλεγαν όταν με προσέλαβες ότι έκανες λάθος. Αλλά τελικά σου βγήκε σε καλό, ε? Ναι, φυσικά, σε καλό. Ωραία. Να δεις που όλα θα πάνε καλά. Θα τα καταφέρει γιατί κατά βάθος είναι έξυπνο παιδί. Και εμείς θα είμαστε πάντα στο πλάι του. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον σε παρακαλώ,
φρόντισε να μην σταματήσει την πυγμαχία. Γιατί αν μια μέρα γίνει πρωθυπουργός, αυτό είναι κάτι που θα του χρειαστεί σίγουρα. Λοιπόν, πού με βλέπεις μετά από 20 χρόνια από τώρα? Σε βλέπω με έναν γέρο στη Θεσσαλονίκη. Α, παπά. Αλλά και με ένα νεαρό στη Λάρισα. Και με ένα πιανίστα στα Εξάρχεια. Αυτό καλό μου ακούγεται. Μήπως είσαι δωρητής οργάνων?